Γεια σας παιδιά, λοιπόν είμαι στο δωμάτιο, αν ακούτε φασαρία είναι επειδή ο Λάμπρος έχει έξω μάθημα. Και τι άλλο ήθελα να σας δείξω, μόλις τελειώσει ο Λάμπρος το μάθημά του θα βάλω σκούπα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι είδους σκούπα χρησιμοποιείτε, εγώ χρησιμοποιώ ηλεκτρική γιατί έχω αφενός τα μικρά. Οπότε το σπίτι έχει λίγες τριχούλες και πρέπει να μαζευτούν καλά και οι σκόνες νομίζω ότι δεν μαζεύονται καθόλου καλά με τη χειροκίνητη σκούπα. Να σας δείξω ποια σκούπα χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε αυτή εδώ η οποία δεν έχει σακούλα, αλλά έχει κάδο. Επομένως όταν γεμίζει την αδειάζουμε. Δεν απορρίπτεται καθόλου σακούλες στο περιβάλλον, παρά μόνο τα χνούδια τέλος πάντων ή τις σκόνες που συσσωρεύονται μέσα στο κουβά. Και κάτι άλλο οικολογικό σχετικά που χρησιμοποιώ είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο σκόνες γιατί έχω καθαρίσει όλο το σπίτι. Αυτό το χρησιμοποιείτε σαν σουίφερ. Απλώς έχει τη διαφορά ότι είναι επαναχρησιμοποιούμενο, δηλαδή δεν το πετάτε, το πλένετε και γίνεται πεντακάθαρο μετά. Εγώ το πλένω με πράσινο σαπούνι και γίνεται πάλι λες και είναι καινούριο. Και έχει αυτό το κοντάρι, μάλιστα έχει δύο ανταλλακτικά μέσα. Τώρα το βλέπετε μέσα στην πίχλα, αλλά μόλις το πλύνω και το στεγνώσω θα γίνει πεντακάθαρο πάλι. Και είναι άλλος ένας οικολογικός τρόπος που χρησιμοποιώ για να καθαρίσω το σπίτι. Έχω και άλλη μία λύση και είναι αυτό εδώ το πανάκι που είναι με μικροίνες. Λοιπόν, αυτό μπορεί να αντικαταστήσει άνετα τα βετέξ. Τα βετέξ όπως γνωρίζετε δημιουργούν μεγάλο οικολογικό πρόβλημα. Τέτοιου είδους πανάκια και μαγνητίζουν τη σκόνη αλλά πλένονται κιόλας. Μπορείτε να τα πλύνετε και στο χέρι, καθαρίζουν πάρα πολύ εύκολα και τα ξαναχρησιμοποιείτε όσες φορές θέλετε. Οπότε να κι άλλη μία οικολογική λύση. Το πρωί πήγαμε μία 3-ωρη βολτούλα μέχρι το κέντρο. Περπατούσαμε 3 συνεχόμενες ώρες. Είχαμε μία γεμάτη μέρα. Άρχισα να διαβάζω λίγο για τη σχολή μου γιατί είχα αφήσει αρκετά πίσω κάποια πράγματα. Γενικά νομίζω ότι αυτή η σχολή τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Να σας δείξω μόνο το τετράδιό μου για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το τετράδιό μου. Και αυτές εδώ είναι οι σημειώσεις. Πώς να σας το δείξω. Να δείτε πόσα πράγματα έχω σημειώσει. Είναι όλα αυτά συν ένα βιβλίο, το οποίο περιέχει τις σημειώσεις που διαβάζουμε. Όπως καταλαβαίνετε, γίνονται συχνά τα μαθήματα, οπότε τρέχει ύλη και η αδιαβασιά μου έχει φτάσει στο προχώρητο. Προσπαθώ λίγο να καλύψω τα κενά και δεν μπορώ, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι, κοιτάξτε πίσω, βρήκα φωτάκια. Είχα φέρει τελικά από το σπίτι μου τα φωτάκια και τα βρήκα μέσα στην ντουλάπα. Μάλλον είχα προνοήσει για τα Χριστούγεννα, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική τα έφερα. Οπότε γέμισα το σπίτι και με αυτά τα φωτάκια. Τα είχα πέρσι πάλι εδώ στο δωμάτιο. Βασικά πρέπει να τα είχα μέχρι και το καλοκαίρι. Μετά τα έβγαλα και πλέον τα έχω ξανατοποθετήσει λίγο έτσι για να θυμίζουν και Χριστούγεννα. Θα σας δείξω και πλάνα από το σαλόνι που έβαλα και για κάποια φωτάκια, δεν είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά θυμίζουν λίγο γιορτές, οπότε κάτι είναι και αυτό, μιας και δεν έχουμε μαζί μας χριστουγεννιάτικο δέντρο να στολίσουμε. Επίσης σήμερα η μέρα είχε φασίνα, ξεσκόνησα όλο το σπίτι, το τακτοποίησα, να είναι όλα μαζεμένα, γιατί είχαμε παραπεταμένα κάποια πραγματάκια, ενώ συνήθως το σπίτι μας βρίσκεται στην εντέλεια. Όμως λόγω φόρτου εργασίας δεν ξέρω, κάπως μας είχε πιάσει μια τεμπελιά και αφήναμε τα πράγματά μας δεξιά και αριστερά, οπότε τώρα είναι όλα ταξινομημένα και έβαλα που λέτε σκούπα. Επίσης σφουγγάρισα, μάζεψα όλα τα χαλιά εδώ πέρα διαδρόμους που έχουμε και τα έχω ξεσκονίσει. Νομίζω ότι σήμερα κουράστηκα αρκετά όσον αφορά τις δουλειές, αλλά είναι η μοναδική μέρα που μπορούμε να κάνουμε δουλίτσες. Αλλιώς το σπίτι μένει αχούρι για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα και δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά κάθε φορά όταν το σπίτι είναι λίγο ασημάζευτο ή δεν είναι φρεσκό, σκουπισμένο και σφουγγαρισμένο, νομίζω ότι δεν ξεκουράζεται και το μάτι μου όταν το βλέπει έτσι λίγο μπάχαλο. Και τι άλλο ήθελα να σας πω παιδιά, έκανα πριν από λίγο γυμναστική για τα χέρια
είναι από μία άλλη πάλι γυμνάστρια. Θα σας βάζω αν θέλετε τα link κάθε φορά από διαφορετικές γυμνάστρες που κάνω, γιατί είμαι άνθρωπος που ψιλοβαριέμαι και θεωρώ ότι είναι ωραίο γενικότερα να ακολουθείτε τη γυμναστική που κάνουν διάφοροι γυμναστές, ώστε να γυμνάζετε διαφορετικά τα χέρια σας ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος σας θέλετε. Και το ευχάριστο με αυτή τη γυμνάστρια είναι ότι κάνει παιδιά stretching μετά. Κάθεται και κάνει αποθεραπεία, θα τρελαθώ. Δεν έχω ξαναδεί γυμναστρία στο ίντερνετ που να κάθεται και να σου δείχνει πώς πρέπει να κάνεις τις ασκήσεις αποθεραπεία σου. Οπότε θα σας αφήσω σίγουρα το link. Γενικά είναι λίγο πιασμένα εμένα τα χέρια μου. Αλλά συνεχίζουμε το well-being σιγά σιγά, έστω και δεκάλεπτο. Πάμε να σας δείξω λίγο το σαλόνι, πώς είναι φωτισμένο, υποφωτισμένο θα το έλεγα, αλλά έστω. Μετά θα καθίσω λίγο να διαβάσω και επειδή έχει μαζευτεί άπειρο διάβασμα, νομίζω ότι δεν θα προλάβω να γυρίσω κάτι άλλο από βίντεο. Θα προσπαθήσω να σας κάνω και το μοντάζ όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί μου μαζεύονται βίντεο αμοντάριστα. Έχω τα πλάνα αλλά δεν προλαβαίνω να τα μοντάρω, οπότε και να τα ανεβάσω, γιατί και το ανέβασμα απαιτεί αρκετά μεγάλη διαδικασία. Και τα λέμε αύριο, γεια σας!